ήταν ότι θα φτάσω κάποια στιγμή να βγάλω βιβλία. Αυτό ήταν τελείως έξω από. Δηλαδή δεν ήμουν το παιδάκι που του λέγανε τι θα γίνει όταν μεγαλώσει και έλεγε συγγραφέας. Ούτε καν. Έγραφε για την Πάρτη, για μένα. Από εκεί και μετά βέβαια, και όταν βγήκε ακόμα το πρώτο βιβλίο, επειδή συνήθως στις αρχές, ποιος ξέρει, που δεν το έβλεπα στα βιβλιοπωλεία, που δεν. Και το βάζει από πάνω, έπαιζε βιβλιοπωλεία και το έπαιρνε και το βάζει από πάνω. Ναι, είσαι καλά, άλλαζα δρόμο. Μόλι στη γειτονιά σου, σε τέτοια. Τίποτα. Δεν έχω πατήσει ποτέ. Ντρεπόμουν πάρα πολύ. Και τώρα ντρέπομαι. Άμα δω κάτι να διαβάζει το βιβλίο, μου πάω από την άλλη μεριά. Δεν το έχω καθόλου. Συνήθως πάντως οι πρώτες προσπάθειες είναι πολύ δύσκολες. Καλά, τώρα άστο. Και τότε όμως ήταν πολύ δύσκολα. Μάλιστα, και τότε που όλα πηγαίναν μια χαρά, ξαφνικά αρρώστησε. Δεν πηγαίναν όλα πάρα πολύ καλά. Είχαμε προβλήματα με φίλους ουσιαστικά. Και είναι ο μόνιμος καυγάς μου τον άντρα μου αυτός, ότι παίρνω πάρα πολλά μέσα μου. Και του φορτώνω με προβλήματα αλωνών και τα κάνω δικά μου. Είχαμε περάσει κάποιες στεναχώριες. Κάποια στιγμή βγήκε και ένα πρόβλημα υγείας που σου έρχεται, ξέρεις λίγο. Και τυχαία αυτό πάντα.